Είσαι ό,τι λέγεσαι. Σουβέλλας Αλέξαρδος του Ιωάννη και της Γεωργίας. Έχεις δει μια ταινία που είναι ένας τύπος που έχει καμία εικοσαριά προσωπικότητες και κάθε φορά... Το Split. Split. Ναι, 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 ναι. Το παθαίνω όταν τραγουδάω ή αλλάζω φωνές στο αυτοκίνητο. Ναι. Γιατί εκεί με πιάνει η τρέλα και είναι δίπλα μου, αλλάζω φωνές έτσι κάνει. Μπορεί καλά, μάτσο. Θέλω να σου πω, και τώρα που σε βλέπουν συνέχεια στα αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά, πρέπει να έχεις βγάλει καταρχήν, μόνο εδώ πρέπει να βγάλει 50 selfie. Μέχρι να μπει μέσα. Τι έχει γίνει, τι έκρηξε να φύγει. Δεν ξέρω. Τι είσαι και χαλιά μούτρας. Ναι. Βγάζω να μορφαίνω από τους άλλους. Συνήθως έτσι αυτό κάνω. Με σένα δεν έβγαλα βέβαια. Χαζομάρας. Έχει γίνει... Πόσο να μορφαίνει παραπάνω. Έτσι. Τρομάρα. Έλα σου. Πόσο έλειψε ο... Να ξεκινήσουμε με επικαιρότητα. Ρε. Ναι. Να ξεκινήσουμε με επικαιρότητα. Τον έχουμε εδώ. Μην πάμε τώρα στα προηγούμενα ούτε στα... στο μέλλον. Mm-hmm. Πόσο έλειψε ο Κυραλέκος από την εθνική μπάσκετ. Κυραλέκος έπρεπε να είναι εκεί στην εθνική μπάσκετ. Έστω ούτε τηλέφωνα δεν σηκώναμε γιατί είναι Κίνα και δεν πιάνει άλλα νούμερα. Αυτά είναι 0-32 συν. Το συν, εγώ δεν ξέρω να το βάλω στο κινητό. Και? Και τίποτα. Έλειψε πολύ ο Κυραλέκος, αλλά έλειψε και ο προπονητής γενικά. Είχαμε ένα θεματάκι εκεί. Είχαμε ένα... πάσα σουτ θα λειτουργούσε στην περίπτωση του Κίνα. Όχι, γιατί δεν έχουμε σουτ. Μπορεί να μην έχουμε και πάσα. Έχουμε μόνο πάσα. Πάσα, 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 πάσα. Πάσα, πάσα, μπάλα στο Γιάννη, γιατί δεν περνάει από πάνω ο Γιάννης άρα για να κάνει ένα ανεμόμυλο. Σε ρωτάνε δημοσιογραφικές πληροφορίες, δηλαδή επειδή... Εννοείται, είστε μες στα ράδια εσείς αυτό, και τα ξέρετε. Επειδή κοροϊδεύεις τον κόσμο ότι... Ναι, ναι, ότι ξέρει. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Μου έχει τύχει μια ιστορία, πάω σε ένα συμφλατζίδικο και είναι ένα παιδί από την Κοριά και μου λέει «Σε ξέρω εσένα, σε ξέρω, αχ» μου κάνει κάτι τέτοια. Εγώ νόμιζα ότι κατάλαβε τι είναι της Βέλλας, ότι είμαι εγώ. Ξέρεις με όλα αυτά που γίνονται. Στο τηλεάρτ είσαι με το Καρατζαφέρι, με πέρασε για το Θοδωρή Γαλλή. Έναν που λέει για Γαλλία 2. Μου λέει «Τι να παίξω σήμερα, Λοριάν, 5 απόδοση, ό,τι έχεις και δεν έχεις» και έφυγα. 3-0 τελικό. Γαλλικό λιγάκι. Και έτσι έχασε. Έχασε η Λοριάν. Μονπελιέ, Λοριάν, 3-0. Τον σχέθηκα αυτόν και λέω «Πού είναι αυτό τι πράγμα, ρε». Δε, το καλός καλός. Το περίμενες ότι θα έχει τόσο πολύ... Όχι. Για μαλακία. Αλλά τι γίνεται, όταν κάνω, κάνω εκεί στο ράπι, κάνω καλός και... Το μαλλί, για να δεις τι είναι τύχη, εκεί στην Περούκα ήταν κολλημένο κανονικά, αλλά με την ώρα τα φοβερά που έχουμε τα μπάζερ στην φεύγει. Και κάνω ένα έτσι πιο πολύ και γυρίζει και λέω εντάξει, μετά δεν μπορούσαμε, δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε τίποτα. Μετά εντάξει, κατά, πώς το λέγαμε. Το καλός καλός πλέον έχει ακουστεί. Τελευταία ποιος ποδοσφαιριστής το έκανε και στο στείλει και στο το πώς θα έρθει στα πολύ μου. Στο λέω ο Σιώπης το έχει κάνει και πανηγυρισμό. Ναι, ναι, ναι. Στην Αλάνια Σπορ κάνουν, βάζουν γκολ και κάνουν καλός, καλός και οι Τούρκοι και οι Βραζιλιάνοι. Μπορεί να μην το κάνει πανηγυρισμό, το σκοράρει ο Σιώπης και δεν το κάνει ποτέ. Ναι, αυτό το είπα. Ναι. Εγώ. Μου λέει θα το κάνω πανηγυρισμό, του λέω σε δικό σου γκολ. Μου λέει είσαι βουνό, είσαι βουνό. Του λέω είμαι βουνό. Γιατί είσαι ένα 55. Καλός. Όχι, είναι ωραίος και μιλάμε πολύ. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τα χώρατα? Από το σχολείο, κλασικά. Δεν ήμουν πλέον του σχολείου, αλλά κατάλαβα ότι... Α, δεν ήσουν. Όχι. Ήταν ένα άλλο κολόπεδο. Θεός χωρίς, ήταν ξέρεις τον Σκόντ. Το... αυτό. Άρχισε να κάνω τους καθηγητές ξαφνικά όλους. Όλους όμως. Και ένας καθηγητής μου λέει... Μετά την γιορτή ανέβα λίγο πάνω και με ανέβασε πάνω να κάνω τους καθηγητές. Ήταν το πρώτο stand-up δηλαδή που έκανες, ναι, έτσι. Ναι, πόσο χρόνο? Ναι. 14, 15 και ντόπα. Όταν είδα κορίτσια να με χειροκροτάνε, λέω μόνο έτσι είναι, έχω εκεί. Κάτι ήθελα να καταλήξω. Βοήθησε το... Βοήθησε πάρα πολύ, ναι, αλλά... Βοήθησε, δεν βοήθησε. Δε βοήθησε. Μόνο δε, 14, ναι. Τότε 15. Ρε παιδί μου, για να βάλεις τις βάσεις. Ναι, για να βάλεις βάσεις για τα 17, 18, έλα, και 21, τα 30. 21. Λέω, ετυχές ηλικίες. Το χιούμορ είναι αφροδισιακό, αλλά με αυτά τα μούτρα... Ναι. Πού να κάνουμε, να σου πω κάτι. Οι γυναίκες το λένε ότι είναι αφροδισιακό, σωστά. Ναι, ναι. Γιατί όλες είναι μεγάλες, έχουμε κοιλιακούς, με λεφτά, με τέτοια. Γιατί δεν είναι ουρά πες από τον Τζουμπελέ. Μπορεί να είναι και ουρά. Μπορεί να είναι και ουρά. Μπορεί. Αυτή τη στιγμή ουρά είναι ο Νίκος. Ας κάνουμε μια κατά. Κηδείες γιατί σχολιάζεις. Σχολιάζω κηδείες γιατί με πάνε οι γονείς μου δεν οδηγάνε και έχω πάει σε συγγενείς που δεν θυμάμαι. Και εκεί όταν δεν έχεις κάποιο συναισθηματισμό κατά αυτόν που φεύγει, δημιουργούνται το μυαλό σου είναι αλλού, ρε παιδί μου. Δεν είναι εκεί. Καλά, ούτως ή άλλως είναι γενόμορφο. Χαιρετούσα λάθος κηδείες μεταξύ. Ναι. Γιατί ήταν μια άλλη στο πλάι και έλεγα ζήσε. Εγώ θέλω να το πω χωρίς ντροπή ότι στις κηδείες αν πας πέφτουν πολύ καλά γέλια, όχι από ασέβεια στον νεκρό, είναι και ένας τρόπος άμυνας στον ανθρώπο. Ναι, ναι. Όπως και στο γάμο. Κηδείες, γέλια, γάμο, κλάμα. Λένε για την επιλογή της νύφης που είναι. Κάνε την ερώτηση, κλείσε. Κάνε την ερώτηση, κλείσε. Μετά, στο τέλος, όχι, στο τέλος. Το γαμό. Ναι, ναι, θα παντρευτεί. Το βλέπεις τον άνθρωπο, θα παντρευτεί. Ναι, θέλω, αλλά δεν έχω...
Ακόμα. Έχω το ουσιαστικά σαν παντρεμένος. Είμαι αφού έχει κωδικούς Facebook, Instagram. Αποκλείεται να μην έχεις εσύ. Το σκάνε εδώ. Ναι. Γιατί είμαι μαλάκα. Έχει και άλλο προφίλ. Έχει άλλο προφίλ. Στάντα. Μετά πώς. Μετά πάω στη Θεσσαλονίκη σε μια άθλια σχολή για τα δικά μου δεδομένα, όχι άθλια. Γιατί... ΤΕΗ βιβλιοοικονομίας. Σε φαντάζομαι βιβλιο... Φικονόμο. Δεν μπορούσε η γιαγιά να το πει στο γραφείο. Πέρασε το παιδί στα βιβλία μέσα. Άνοιξε αυτό το κουτί. Λοιπόν, και λέω εντάξει, δεν πήγε. Γυναίκες είχε. Είχε γυναίκες. Το ΤΕΗ όχι εγώ. Και από εκεί και πέρα μετά διαβάζω σε μια εφημερίδα Champions 89,2 ζητάγαμε ανθρώπους για μιμής, για παραγωγή, σκοτάκια. Και κάνω μετά, γυρνάω Αθήνα και βλέπω μια άλλη, γιατί έφυγε να κάνω φωνές για Σίμων τότε. Ναι, ναι. Mobile Fan. Ήταν η πρώτη που κάνεις. Γεωργίου Γιώργος. Ναι. Εντάξει, τι είναι. Τα μάμε. Επομένως και να μένω στον Ο Γιώργος, εντάξει, για να αφήνουμε το θέμα, πώς γνωρίστηκα, είναι σε ένα φούρνο στα Πετράλωνα, ενός κοινού μας φίλου. Και λέω, Γιώργο, επειδή του μιλάνε όλοι, κάνει «Έλα!» Και κάνω «Πού είσαι, μάγκα, μου λέει, ρε μάγκα, σου έλα!» Γιατί θεωρεί τον κάνω ακριβώς, δηλαδή. Και όταν το γνώρισα άρχισα να τον κάνω καλύτερα. Ποια μίμηση έχει δυσκολέψει περισσότερο από όλες? Με δυσκόλεψε. Δεν μπορούσε ένα παιδί να σταματήσει το κλάμα 40 λεπτά, ένα παιδάκι σε μια επίσκεψη, όταν άρχισε να κάνω όλες τις φωνές που γίνονται στον Bob Sugaraki. Γιατί είχε άλλη εικόνα και όταν άρχισε να το κάνω «Είναι πραγματικά τέλειο ψάρεμα τσούχτρας!» ναι! Έκανε... του χάλασε τα όνειρα, δεν ξέρω. Μετά έκανε καλαμάρι «Έλα εδώ μικρό μου να παίξουμε κλαρινέτο!» Και δεν σταμάτησε και δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα. Εσύ για καλό το έκανες. Ναι. Αλλά δεν φοβάσαι μην καείς, ας πούμε, με όλο αυτό. Όχι, δεν φοβάμαι κάτι. Άμα καείς. Έχεις βάλει λεφτά στην άκρη. Όχι. Τώρα θα αρχίσω να βάζω λεφτά στην άκρη, αλλά επειδή βλέπω και η εφορία το Rat Pack τελικά, να σας πω ότι είμαστε απλά λίγο καλύτερα. Ναι. Χάλια πάνε τα οικονομικά, χάλια δηλαδή... Δεν πειράζει που δεν έχεις βάλει. Μικρός ακόμα. Νέο έμαθα στα τάπ. Ναι, δεν με κάνουν για τόσο άτομα. Άλλαξες εσύ. Να βρεις αυτό. Έβρισα λάθος άτομο. Τι είναι τα σχέδια από εδώ και πέρα? Τα σχέδια είναι οι παραστάσεις που έχουμε... γιατί εντάξει, η επιτυχία δεν είναι να πεις πούλησα τόσα εισιτήρια, το θέμα είναι να είσαι καλό στη σκηνή. Άρα το σχέδιο είναι να είμαι καλά ή να γράφω νέα κείμενα ή να περνάει καλά ο κόσμος. Δεν είναι τίποτα δεδομένο, μπορεί να έρθει και να είναι έτσι από εδώ. Να σου πω πόσο έχει τύχει stand-up να έρθει ο κόσμος δύσκολος που να μην γελάει με την καμία. Μου έχουν τύχει τα πάντα στο stand-up, επειδή νομίζω είναι πολύ το κάνω τώρα. Μου έχει τύχει, ας πούμε, εντάξει, το έχω πει πάλι ένας να έχει βάλει τον μπουφάν και η κοπέλα του να του το... την ώρα που έλεγα εγώ αστεία. Αυτό είναι κοινό, αυτό είναι κοινό. Αφροδισιακός, έτσι. Ναι, αυτό έκανε κάτι να αφροδισιακό. Αυτό έκανε κάτι. Ο Τσουβέλας ανεβάζει τη λύπη του, έτσι. Ωραίο, έχει πέσει άνθρωπος από το δεύτερο όροφο από το σκαλοπάτι με ένα παγωτό στο χέρι με λευκό παντελόνι Δεκέμβρη. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Ούτε ο Γιάννης ο Πάριος του Παραόντα δεν μπορούσε αυτό. Μισιώτικα. Πού το βρήκε παγωτό και ας παντελόνι. Ναι, στον Γκάντι και αν μπαίνει έτσι μες του λέω εσύ με το παγωτάκι ένα πρόγραμμα ένα και πως φεύγει, παιδιά, έφευγε και το παγωτό το κρατούσε σαν το άγαμα της ρητήρια, το γλίτουσε. Και ήταν άθλιο, φιστίκι, ποιος τρώει φιστίκι ρε μαντάκι το 2019 παγωτό. Μόνο φιστίκι, όχι φιστίκι κρέμα. Έχει τύχει η Πακιστανούλης, είχαμε πεθάνει τη ζέστη, είναι αυτό που λένε οι μαγαζάτες, φυσικά έχω super air condition εδώ μέσα. Εδώ μέσα παγώνει άνθρωπος. Κοίτα, νομίζαμε θα πεθάνουμε. Και πίσω από τη σκηνή έχω μια κόκκινη κουρτίνα και είχα ανοίξει την πόρτα. Και ανοίγει η Πακιστανούλης, πραγματική ιστορία με πάρει φίλε, πάρει. Πάρει φίλε, πάρει. Νομίζω ότι είναι show. Αλλά του λέω είσαι σίγουρος. Και πήρε μια τρελή. Πληρώθηκε με αυτός. Του δώσεις χέρι. Όχι. Εργοδότης, εργοδότης κληρός. Ναι, κληρός. Πάω για διευθυντής. Λοιπόν, άκου να δεις. Έχει τύχει μια να μας δείχνει το στήθος τα βυζιάς, ξέρω εγώ, μέσα στον κόσμο. Τρελή. Και την έκανα ντεκόρ. Δηλαδή πήρα το κράνος ενός. Ο οποίος στην βούστα και έκανε μαλάκα, κοίτα. Είναι αυτός που είναι και οι άλλοι μεθυσμένοι, κοιλιάται σαν στιγμή της αλλαγής, τον πουρνάζει απ' έξω. Την κάνει «Κατερίνα, σε καλά! Κατερίνα, σε καλά!» Και ξέρεις, έχουν γίνει τα βρακιά έξω και ένας κάνει «Δώρε!» Η άλλη πεθαίνει από αναρρόφηση σαν τον τραγουδιστή των ACDC, ξέρω εγώ. Αυτή έκανε «Ρόχο!» Και αυτός έκανε «Ωοο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 oo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 
πού ρε. Πάντα υπάρχει αυτό το κράνο στον κόλο. Πού ήταν ρε. Τώρα το είχα. Και έλεγες λοιπόν ναι με τον μαχτή και με το κράνο. Ναι, ναι, και την έβαλα πίσω μου, αριστερά, με ένα κράνο στο κεφάλι και το φόρεμα της. Σαν να ήταν λίγο... Δικαστική παρέμβαση ας πούμε. Ή σεξουαλική. Ένας είχε τρελαθεί, δεν κοίταγε εκεί. Και έλεγε, έπαιζα, όχι κανένα.
Εντάξει, θα έχει γεμίσει κονδυλώματα στο σκάφος, ένα αφροδισιολόγο, φλογοβόλο. Να σου πω, σε τέλος παράστασης φόρτωσες καμιά μέρα να φύγεις. Δεν έχω φορτώσει. Να, για πες. Έχω φορτώσει. Τώρα περισσότερο. Όχι, έχω δεσμό. Τώρα είναι δεσμό. Και να φορτώνει το λέει. Όχι. Παλιά λέω, που ήταν ελεύθερος. Παλιά που ήμουν ελεύθερος, ναι, ναι, παλιά, πριν από 10 μέρες. Όχι... Αγάπη μου, παλιά που ήμουν ελεύθερος. Αγάπη μου, παλιά που ήμουν ελεύθερος. Έκανα, δηλαδή, κάθε εβδομάδα και διαφορετικό φόρτωμα, μου έχει τύχει αυτό, αλλά για 2 εβδομάδες, δηλαδή 2 φορές. Έλα, μωρέ, εντάξει, τα απλά, όταν είσαι λίγο στο επίκεντρο είναι και λίγο πιο εύκολες. Πάνε κάποιες άμυνες, τα ξέρετε. Στο... πάσα-πάσα σουτ, πάει άμυνα με πάσα-πάσα σουτ στη γωνία, 45 μοίρες. Στο σεξ σου έχει τύχει να σου έχει ζητήσει παρτενέρ να κάνεις καμιά φωνή. Ξέρεις, για να, έχω... να νομίζω ότι είναι με τον Τζουβέλα και έχω με τον, κάνει... τον Τζίπρα. Με τον Γεωργίου. Έχω καταλήξει... Παλιά κι αυτό. Όχι, την κοπέλα μου. Α, εντάξει. Έχω καταλήξει σε κάτι, κάτι ξεκινώντας με Λευτέρη Παπαδόπουλο. Να σου πω ρε, τι κορμάρα είναι αυτή, έχω τρελαθεί ρε, πω, έχω το λιόγερμα γεμάτο για σουμί και μυρουδιές και να γελάει. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι και με ελίγη σαν Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ναι. Δεν πάει σκέτος. Πέταγε. Απλά τα κόβω μόνος για να σας βοηθάω στο μοντάζ. Είναι ωραίο. Βέβαια πώς κατέληξε αυτό σε πράξη δεν ξέρω. Ναι. Αλλά όχι κατά τη διάρκεια, διάρκεια της πράξης. Σαν Λευτέρης Παπαδόπουλος, σαν... Έχει... Ίδιο μαλλί και Ραλέκος είναι το σπίτι. Είναι κοντά. Πάσα, πάσα, σούτρε παιδιά. Το σπίτι του. Μας είπες ότι σου στέλνουν τώρα, έχουμε πάρει φορά και στέλνουν και διεθνείς μηνύματα με το καλός καλός όλοι. Ναι, έχουμε επαφές, ναι. Μάλιστα, ναι, είναι μερικά βέβαια. Πώς θα βρίσκεις πιο εύκολα με τους μπασκεμπολίστες ή με τους ποδοσφαιριστές? Με τους μπασκεμπολίστες, η αλήθεια είναι. Και με κανένα δύο ποδοσφαιριστές τα συζητάμε, αλλά τα κρατάμε μεταξύ μας, δεν τα λέω για να μου μιλάνε μετά, ξέρεις. Δεν είμαι από αυτές που κάνουν φίλους αθλητές για να νιώσουν ναι, σημαντικοί ναι. Και μετά όταν τσακώνονται τα βγάζουν στη φόρα για... Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Είναι ισότιμη... Σαν το βράδυες με την Γελένα. Μπράβο, μπράβο. Κατά τη στοιχεία του. Ναι, δεν έχω στείλει dick pic σε διεθνή. Αλλιώς θα ξέραμε αν είσαι μικροκούρτιτσα. Μπράβο. Θα το είχε πει δηλαδή. Ωραία, ο Παπαλουκάς. Θα το είχε πει ο Παπαλουκάς. Κούρτιτσα είναι ωραία. Κούρτιτσα είναι φοβερή λέξη. Φοβερή. Ή χωριό στο Αγρίνιο. Στην Κούρτιτσα Αγρινίου. Νεκτάριος Κοκόνης. Ζωντανά στην Κούρτιτσα, 14 Αυγούστου. Θα μπορούσε να είναι πολύ ωραία. Εύκολα θα μπορούσε. Ναι. Πάνε εύκολα. Να σου πω με το κορίτσι, πόσο καιρό είσαι? Είμαι στον έκτο χρόνο. Α, ναι. Ναι. Τι λες τώρα, ήρωας. Είναι τέλειο. Ήρωας αυτή. Ήρωας. Ναι, 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 ναι. Και δεν έχεις παντρευτεί ακόμα. Όχι, είμαι σαν παντρεμένη γιατί... Είσαι σαν παντρεμένη. Είναι σαν να έχω φάει. Δεν γίνεται σαν να έχω φάει. Έχεις φάει, δεν έχεις φάει. Όταν τώρα η κοπέλα συζητά... Είναι σαν να έχω... Ναι, αλλά δεν. Θα είναι σαν, αλλά δεν θα. Σαν να μπαίνει η Άννη. Σαν να μαρτιάνει. Άμα αγκολάδα στη Νέα Σμύρνη, το είχα πανηγυρίσει. Αυτό θυμάμαι μόνο. Άμα μιλάει η κοπέλα... Έχω να θυμίσω κι άλλο ένα σαν μαρτιάνει. Ποιο? Λεωφόρο με PSV το 4-1. Την κολλάω. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Λαγκία γκολ ήταν, αλλά έβαλα. Αλλά εντάξει, εντάξει. Αλλά αυτή η Ασβήνη ήταν γκολ τίτλο. Εδώ κανονικά πρέπει να παίζει το μπουζούκι. Ξέρεις, σαν τις ταινίες κάτω. Να... Να το κάνουμε Ξανθόπουλος φωνή. Τι κολλάρο ο Σαμαρτιάν στην Ασβήνη. Είχε βάλει κολλάρα Κώστα. Θυμάσαι, σαν τον πατέρα μου τον Αριστίδη του Καρατζόλου. Γιατί πατέρα? Δεν πειράζει μωρέ. Τι ρώτησες, εσύ το λες ότι δεν πειράζει. Γιατί δεν πειράζει, δεν θέλει. Μπορεί και να παντρευτώ. Θέλει τώρα, πώς δεν θέλει, αφού όλα τα υπόλοιπα τα κάνει. Μόνο το τέτοιο, το τυπικό, σιγά τώρα. Εντάξει, μωρέ. Ένα χαρτί, σιγά, ένα πανηγύρι. 1500 άτομα, σιγά τώρα, δηλαδή το... 70.000 ευρώ έξω, σιγά τώρα. Σιγά τώρα. Να κάνετε και κοινή φορολογική δήλωση. Σιγά τώρα. Σιγά τώρα. Σιγά θα σφάξουμε και 20 αριά και 30 γουρνοπούλες. Σιγά τώρα το κάτσε και θέλουμε. Για βίγκαν, για βίγκαν τώρα θα για βίγκαν είστε, μα είναι 30 γουρνοπούλα και το... Γελαστή λίγα από την πέντε. Έχεις κάνει σε υπερβολή, υπερβολές σου. Έχω κάνει, ναι. Ποια ήταν η μεγαλύτερη? Υπερβολή, γιατί μπήκα σε ένα μαγαζί με ρούχα και ψώνισα πάρα πολλά πράγματα. Τέσσερα. Όχι, πολλά. Πολλά, πολλά πράγματα. Έχω κάνει τέτοιες υπερβολές. Και έχω κάνει και υπερβολές με τον τζόγο. Α, ναι, είχες θεμά. Φορδώσει, ε. Ναι, ναι, ναι. Έχω περάσει από αυτό το στάδιο, όχι να μπω κάπου, αλλά έχω περάσει από άσχημη φάση μου. Τζόγο, δηλαδή, το σκεφτόμουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Το ξεπέρασες, το έφυγες πίσω? Όχι. Όχι. Δεν είναι αστείο, αλλά ναι, το έχω ξεπεράσει, το έχω ξεπεράσει. Αλλά γενικά έχω περάσει φάση με το αλκοόλ. Όπου, όπως σκεφτόμουν το τζόγο, σκεφτόμουν το αλκοόλ.
έψαχνα αφορμή να βγω να πιούμε. Όχι ξεκινούσα με νεροπότηρα βότκα, αλλά λέω όπα, κόψε. Γιατί να έχω την ανάγκη αυτή. Είχε να κάνει και με τη δουλειά που κάνεις. Δηλαδή το όχι, όχι, κόψε είπε... βοηθούσε να είσαι μια ευθυμία. Όχι, όχι, ποτέ, 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 ποτέ. Ίσα ίσα μου προκαλεί βνηλία. Δεν μου προκαλεί ευθυμία. Πες μας τώρα τα επόμενα τρία θέματα του Πάρε 5 έτσι για να προετοιμαστούμε. Τα επόμενα τρία θέματα του Πάρε 5 είναι στρατός. Α, εντάξει, ναι. Πού υπηρετήσες? Σύνταγμα Ευζώνων Μεσολόγγι και επειδή πήγα ταυτόχρονα με τον αδερφό μου, ένας έρχεται στην οικία του και ο άλλος πάει σύνορα. Και οπότε ποιος αδερφό... ταυτόχρονα με τον αδερφό του, ο Τσουβέλας ο Αλέξανδρος πήγε στην οικία του και ο Δόλιος ο άλλος... Ναι, 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 πήγε ο αδερφός μου Κύπρο και εγώ ΑΣΔΕΜ. Ανώτες στρατιωτική διοίκηση. Γιατί, γιατί τον έριξες έτσι εσύ, γιατί πήγες εσύ... Γιατί είχα εκπομπή στο ραδιόφωνο, ναι, το Σέντρα FM ήμουν τότε, ναι, και ήθελα να συνεχίσω... Και ο άλλος τι ήταν ο Δόλιος, για κάτι να κάνει στη ζωή του άλλος. Όχι, και του πλήρωσα... Είναι η ίδια απάντηση. Με την κυρία πριν που είπε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αλλά εντάξει, έκανα πολλή δουλειά. Στρατός, λοιπόν, για πάμε παρακάτω, αλλά δύο μας χρωστάς. Για σένα, διαφήμιση σου κάνουμε. Ένα πάρε πέντε, ναι, το έχω καταλάβει. Πάρε πέντε μπουζούκια. Ωραία. Θέματα με μπουζούκια. Και έχουμε πάρε πέντε ελληνικά ραδιόφωνα. Μπουζούκια τα έχεις δουλέψει καθόλου. Ενώ έχεις υπάρξει θαμών. Ναι, ακόμα, ακόμα με την κοπέλα μας είναι το σκύλο ζεύγαρο. Πού πάτε? Παντού. Πάμε, παίρνουμε ένα μπουκάλι και τι κάνουμε. Επειδή δεν μου αρέσουν οι μεγάλες παρέες, χαίρομαι τις μεγάλες παρέες. Γενικά τον πολύ κόσμο σε ένα τραπέζι. Είναι κάτι που δεν το θέλω. Θέλω 3-4 άτομα να είναι μαζί μου. Δεν μου αρέσει αυτό που είσαι εσύ, γιατί μπορεί να με εκθέσει κάποιος σε μια παρέα να κάνει τον ποτιέρι. Γιατί? Και ξέρεις και να σε... Τα έχω ζήσει και αυτά. Ναι, 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 τα έχω ζήσει και αυτά. Και παίρνουμε τηλέφωνο φίλους από το τραπέζι. Είμαστε εδώ, γουστάρετε να περάσετε, κερνάμε εμείς, ξέρω εγώ, γιατί εγώ οδηγάω. Επειδή οδηγάω δεν πίνω, είναι αλκοολική κοπέλα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και θέλω ποιος πραγματικά θα θέλει να επίνει, κάτι σαν Hunger Games. Ναι. Και είμαστε ποιος εντάξει. Πραγματικά θέλει να επίνει. Ναι, 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 δηλαδή θα πάρεις κάποιον 11 και 20. Φαντάζομαι τώρα σε καλούμε και για διαφήμιση, έλα και λίγο και στο μπουζούκι μας. Δεν πάω χωρίς να πληρώσω, πάω και πληρώνω. Άτυχος. Ναι, δεν θέλω, ξέρεις γιατί, γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω αυτή τη σχέση. Άμα έχεις λεφτά πολλά, το βλέπεις τώρα, ναι, ακούει και φορεία βέβαια τώρα, εντάξει. Αλλά άμα έχεις λεφτά πολλά, δεν θες τα κεράσματα καλά, θα πληρώνεις, να κάνεις το χαϊλίκι σου, να φαίνεται χαρτούρα. Χαρτούρα παλιά, όπου τι έχει. Με τα λίρα στο κούτελο. Ναι, τι έχει, τι έχει τύχει, έχω δει οικογένειες να με γκλίτσες έτοιμες για ξύλο, γιατί όταν σηκώνεται το νούμερο 1, ξεσηκώνεται το νούμερο 1, ο Κώστας ο Βαϊμάκης στο νούμερο 1 για χορό, χρό. Τι έχουν κάνει, έχουν πάει και έχουν λαδώσει τον πρόεδρο του συλλόγου και τι κάνει ο τραγουδιστής, σειρά για χορό, χρό, το νούμερο 0, δεν, δεν. Το 0, λες και ήταν το καζίνο. Δηλαδή είχαν οι άλλοι από Άρη και ήρθαν οι άλλοι και μπήκαν από εδώ με το 0 το κοτσόνι. Πολλά σε Westbrook, είπε τι γίνεται. Ο Hardaway. Ραδιόφωνο. Sport FM. Πρωί, πρωί. Μαρία Ζαφυράτου, 8 με 10, ωραία, μια χαρά, φοβερή, χαλάνε τον κόσμο, σύμπαντα, χαμπάτα. Εντάξει, άμα είσαι να δώσεις τώρα στο Φέρι και μετά και στο Τζουτζικά, είναι η χαρά, δηλαδή μόνο και μόνο γι' αυτό πας για... Ναι, πάω για να δώσω το Λιδίν στο Φέρι, όχι τον Τζουτζικά, γιατί ο Τζουτζικά μιλάει για 10 παρά 20. Το λέω από ευγένεια και είναι διευθυντής. Ναι, είναι διευθυντής, ναι, ναι. Εγώ σε ακούω κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δεν κάνεις τώρα εσύ... Ακούω εσένα όμως. Ναι, όταν βάζεις 4 τραγούδια μαζί και μιλάς μετά. Γι' αυτό βάζω τώρα τραγούδια. Θα χάσουμε και τις δουλειές μας. Τι ωραίο αυτό. Πάμε να ακούσουμε back to back, Πασχάλη Γερζή. Όνομά μου με στις λίστες απ' τα πλοία. Δεν βάζουμε και τέτοια ρεπερτόριο. Τα αεροπλάνα στα φτηνά ξενοδοχεία. Πείτε. Θα ξαναρθείς. Ναι, πέρασα πάρα πολύ ωραία. 32 φλιγούρα φεύγω. Στο γάμο. Έλα, έλα, έλα. Μας κορδεύει, έλα, έλα, πάμε. Έλα ρε παιδιά, όχι πάλι. Όχι πάλι, πονάω.